Τώρα να αλλάξουμε εντελώς χώρο, να πάμε στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες, αφού οι αθλητές του συλλόγου ΤΑΕΚ Βοντό Χουάρανγκ αποδεικνύουν περίτρανα ότι στον σύλλογο γίνεται πολύ σωστή δουλειά και το μέλλον ανήκει στους νεαρούς αθλητές. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο πανελλήνιος πρωταθλητής στις κατηγορίες ανδρών και εφήβων Βασίλης Τολιώτης, ο πρωταθλητής Ευρώπης Θεοφάνης Νικολάου, αλλά και ο προπονητής των παιδιών, κύριος Ιωακίμ Πεχλιβάνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια φυσικά για τις επιτυχίες που έχετε φέρει μέσω του ΤΑΕΚ Βοντό. Βασίλη, να ξεκινήσω από εσένα πρώτα, καθώς πριν από λίγες ημέρες κατέκτησες 2 χρυσά μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αγωνιζόμενο σε 2 διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες. Ποια είναι τα συναισθήματά σου για αυτό το γεγονός? Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα. Έκανα στο σύνολο 9 αγώνες, 4 στους άντρες και 5 στους έφηβους. Με δυσκόλεψαν κυρίως οι άντρες, καθώς είναι πιο ανεπτυγμένο το επίπεδο. Όμως, χάρη στην προετοιμασία που έκανα με τον δάσκαλό μου, τα πήγαμε πολύ καλά. Είχαμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα και συνεχίζουμε στους επόμενους στόχους. Βασίλη, είσαι 16 χρονών, από όσο γνωρίζω. Η κατηγορία σου ουσιαστικά είναι η έφηβη, είσαι μαθητής του Λυκείου. Αλλά παρόλα αυτά, αγωνίστηκες και στο ανδρικό και τα πήγες περίφημα. Αυτό ουσιαστικά δείχνει και το επίπεδό σου. Ότι κατάφερες με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας και τα πήγες εξαιρετικά, κατέκτησες το χρυσό μετάλλιο. Έτσι είναι ακριβώς. Όπως είπα και πιο πριν, κάνοντας πολλή προπόνηση, βελτιώνεσαι, βρίσκεις τα λάθη σου. Οπότε εγώ θεωρούμε ουσιαστικά ένας αθλητής που μπορεί να παίξει και στις 2 κατηγορίες και ευτυχώς πήγαν όλα καλά, χωρίς τραυματισμούς και πήγαν μια χαρά. Θεοφάνη, να έρθω και σε σένα τώρα. Πέρασαν λίγοι μήνες από την ευρωπαϊκή σου διάκριση, εκεί όπου ανέβηκες στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Θα ήθελες να μου πεις ποια ήταν τα συναισθήματά σου, αλλά και το πώς ένιωσες που ανταγωνίστηκες αθλητές από όλη την Ευρώπη και κατάφερες να τους κερδίσεις και να είσαι φυσικά χρυσός στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κατακτήσω το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είμαι πανευρωπαϊκός πρωταθλητής. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί στο μονικό πρωτάθλημα παίζουν αθλητές από όλη την Ευρώπη, είναι όλοι οι καλύτεροι αθλητές στις χώρες τους. Και είμαι χαρούμενος που κατάφερα να κατακτήσω το χρυσό μετάλλιο και νίκησα όλους τους αθλητές που θεωρούνται ως οι καλύτεροι στην Ευρώπη. Εκείνη την ώρα, επειδή όπως και εσύ αναφέρεις, είναι οι καλύτεροι στην Ευρώπη και εσύ φυσικά τους κέρδιζες όλους, άρα είσαι ο καλύτερος. Όμως πριν τους αγώνες υπάρχει άγχος, ενδεχομένως ως προς το άγνωστο των αγώνων, ότι δεν τους γνωρίζεις τους αθλητές, αλλά εκείνη την ώρα πρέπει να τους κερδίσεις. Υπάρχει άγχος σε αυτό το κομμάτι? Φυσικά και υπάρχει άγχος, διότι αντιμετωπίζεις έναν άλλον άνθρωπο, δεν τον ξέρεις και μπαίνεις μέσα και εκεί πέρα κρίνονται όλα. Εκεί πέρα τα δίνεις όλα, εκεί πέρα φαίνεται ποιος είσαι και ποιος δεν είσαι. Mm-hmm. Κύριε Πεχλιβάνη, ο σύλλογος Χουάρανγκ δείχνει συνεχώς ότι προοδεύει. Αυτά τα παιδιά, αλλά και οι επιτυχίες των υπολείπων που έχετε στην οικογένεια του συλλόγου, σας δείχνουν τον δρόμο για το πώς θα πρέπει ουσιαστικά να πορεύεστε, ώστε να έρχονται και οι επιτυχίες, αλλά και να μάθουν τα παιδιά τις σωστές αρχές του ΤΑΕΚ Βοντό. Σίγουρα, τα παιδιά ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό που μαθαίνουν είναι η αγωγή, η αθλητική αγωγή, να μάθουν να γυμνάζονται, να μάθουν να προσπαθούν, να μάθουν να ξεπερνάνε τον εαυτό τους και από τη στιγμή την οποία θέλουν να μπουν σε αυτόν τον δρόμο του πρωταθλητισμού, ο Σύλλογος έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να τους βοηθήσει για να μπορέσει να έχουμε τέτοιες μεγάλες επιτυχίες. Κύριε Πεχλιβάνη, ουσιαστικά από ποια ηλικία μπορούν τα παιδιά να έρθουν σε έναν σύλλογο ΤΑΕΚ Βοντό, να μάθουν την κορεάτικη πολεμική τέχνη και σιγά σιγά να πάρουν και τις ζώνες και να είναι σε ένα αγωνιστικό τμήμα? Η προπονητική έχει εξελιχθεί και στη χώρα μας. Σήμερα τα παιδιά μπορούν να έρθουν και να γυμναστούν στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Ολυμπιακό αυτό άθλημα, από 4 χρονών. Από 4 χρονών ξεκινάνε αθλοπαιδίες. Μαθαίνουν να αγαπάνε τον αθλητισμό, μαθαίνουν να γνωρίζουν το σώμα τους και συνέχεια εξελίσσονται σε μεγάλοι αθλητές. Βασίλη, στη μέχρι τώρα πορεία σου, τα 2 χρυσά που κατέκτησες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν οι κορυφαίες σου στιγμές για την καριέρα σου. Και ποια στιγμή ξεχωρίζεις περισσότερο από όσα έζησες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε πριν από λίγες ημέρες? Φυσικά και το κατανέμω στις πιο μεγάλες μου διακρίσεις, αλλά πριν από κάνα μήνα στο πανευρωπαϊκό Multi Games στην Βουλγαρία. Είχα κάνει και εκεί πέρα ένα μαραθώνιο αγώνων με 13 συνεχόμενους αγώνες, 3 διαδοχικές μέρες και κατέκτησα ένα χρυσό, ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο. Οπότε σε 3 διαφορετικές κατηγορίες, το Under 21, στους έφηβους και στους άντρες, όπου στους άντρες κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο μετά πολύ δύσκολους και δυνατούς αγώνες. Και φυσικά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η πιο δυνατή στιγμή ήταν όταν κατάφερα και κέρδισα και τον τελικό και γύρισα στο δάσκαλό με ένα μεγάλο χαμόγελο.
Θεοφάνη, οι στόχοι σου σχετικά με το μέλλον ποιοι είναι? Είσαι αθλητής και εσύ φυσικά στο Ολυμπιακό Ταεκβοντό, στο ΒΤΕΦ. Είναι εύκολο για εσάς να συνδυάσετε υψηλούς στόχους στο Ταεκβοντό με σχολείο, φροντιστήρια, μαθήματα κτλ? Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί δεν μας περισσεύει πολύ χρόνο και για το Ταεκβοντό και για το σχολείο. Είναι πολύ ελάχιστο χρόνο, γιατί οι προπονήσεις ουσιαστικά είναι πάρα πολλές. Και αυτό μας μειώνει τον χρόνο για τον ελεύθερο μας χρόνο και για τα μαθήματα. Και προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά και να ανταπεξέλθουμε όσο γίνεται το καλύτερο. Κύριε Πεχλιβάνη, για να κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να κάνετε μια τοποθέτηση γενικότερα για το Ταεκβοντό στη χώρα μας. Πώς αντιμετωπίζετε από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, αλλά και ποια είναι η δικιά σας οπτική γωνία αναφορικά με το άθλημα που αγαπάτε και διδάσκετε σε ανθρώπους κάθε ηλικίας? Αν σκεφτούμε. Το Ταεκβοντό είναι πλέον το πιο δημοφιλές ατομικό άθλημα στη χώρα μας, μετά το στίβο. Η εξέλιξή του στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν σκεφτούμε ότι έχουμε Ολυμπιονίκες, όπως είναι ο Μουρούτσος, όπως είναι η Μιστακίδο η Έλλη, όπως είναι ο Νικολαίδης, ο Αλέξανδρος. Έχουμε μεγάλες επιτυχίες όσον αφορά παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο Ολυμπιακό άθλημα, που γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσουμε να τα επεξέλθουμε στη χώρα μας. Η προσπάθεια και οι Έλληνες νομίζω ότι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το άθλημα, γιατί τους πάει αυτό το άθλημα. Όσον αφορά για την πολιτεία, για την Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία και στηρίζει τους αθλητές, στηρίζει τα σωματεία, προσπαθεί να συμμετέχει σε διάφορες διοργανώσεις στη χώρα μας, διοργανώνει πολλές διοργανώσεις, όπως και εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, η Ένωση Ταεκβοντό Βόρειο Ελλάδος, η οποία έχει δημιουργήσει το κλιμάκιο, προσπαθώντας να βοηθήσει όλους τους αθλητές οι οποίοι έχουν διακρίσεις και είναι πρωταθλητές στην Βόρεια Ελλάδα, ώστε να μπορέσει να τους βοηθήσει να συμμετέχουν σε διάφορα διεθνή πρωταθλήματα, βαθμολογούμενα πρωταθλήματα, δύσκολα πρωταθλήματα, τα οποία τους στηρίζει και προπονητικά αλλά και οικονομικά. Και πραγματικά και στον Σύλλογο Χουάρανγκ δείχνετε ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά. Και εκτός από τους δύο αθλητές που είναι εδώ παρόντες, υπήρχαν και άλλες επιτυχίες. Αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια και μακάρι να συνεχιστούν και στο άμεσο και στο πιο μακρινό μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Και πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο και από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.